Γεια σας κορίτσια μου, τι μου κάνετε? Όπως θα είδατε από τον τίτλο, αυτό το βίντεο είναι ένα vlog. Και είναι ένα vlog που είμαι πολύ ενθουσιασμένη που κάνω, γιατί έχει μια μεγάλη ανακοίνωση για το τι θα κάνω στην Κύπρο. Έχει press event με την Intermed στην Αράχοβα. Έχει διαγωνισμό, μόνο αυτό σας λέω, να δείτε αυτά τα γυαλιά. Και θα μάθετε στη συνέχεια του βίντεο, οπότε πρέπει να το δείτε όλο για να καταλάβετε τι συμβαίνει με τα γυαλιά. Και γι' αυτό τα φοράω και στην αρχή του βίντεο. Δυστυχώς δεν έχω προλάβει να σας κάνω αποκριάτικο μακιγιάζ που μου ζητήσατε πολλές, αλλά θα δείτε ότι ήταν πολύ busy αυτές οι μέρες, οπότε σχεδόν ξέχασα ότι πλησιάζουν και τελειώνουν οι απόκριες. Οπότε κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Ελπίζω να σας αρέσει το vlog αυτό και τώρα ήρθε η ώρα να μάθετε τα πάντα. Σήμερα είναι τσίκνο Πέμπτη και εγώ δεν θα τσικνήσω, δεν θα κάνω τίποτα βασικά. Γιατί πάω στην Κύπρο! Αυτή τη στιγμή είμαι στο αυτοκίνητο και τρέχω να προλάβω ένα event της Κονταλής στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 4 παρά 4 ώρα είναι το event και έχω να κάνω και μια στάση. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει. Καθίστε να σκεφτώ που πάω. Πάω λοιπόν τώρα στο event της Κονταλή και μετά απευθείας αεροδρόμιο, τσικνοπέμπτη στην Κύπρο. Θα φτάσω βέβαια πολύ αργά, δεν θα προλάβω να κάνω τίποτα. Και θα μάθετε στη συνέχεια γιατί πάω στην Κύπρο για μισή μέρα. Γιατί για μισή μέρα πάω. Αύριο Παρασκευή, απόγευμα φεύγω. Αυτό. Ένα τρέξιμο ζωή. Παραδόξως φώτα δεν έχω. Έχω φτάσει νωρίς. Στο αεροδρόμιο είμαι. Πάω να παραδώσω παλίτσες και να ετοιμαστώ για το ταξίδι μου στην Κύπρο. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο, έχουμε μπει μέσα, έχω να σας συστήσω και έναν άνθρωπο. Φτιάχνει λίγο μαλλί όμως. Η Ειρήνη, η φίλμερ μου. Η Ειρήνη θα τραβήξει όλα τα βίντεο, τώρα την τραβάω εγώ βέβαια. Δεν σας έχω πει γιατί θα τραβήξει τα βίντεο η Ειρήνη, αλλά θα σας το πω μόλις με το καλό φτάσουμε στην Κύπρο και κάνουμε δουλίτσα. Η Ειρήνη καλά τα λέει. Τέλεια. Τα λέει πάρα πολύ καλά η Ειρήνη, είναι το ατού της αυτό. Να μιλάει. Δεν ξεφτύλωσε το βάζο, δεν έχει κόσμο. Εφτάσαμε στην Κύπρο. Καλά το λέω, πολύ καλά. Θες να μπεις? Όχι, όχι. Δεν θες, αλλά πες να σου στείλω. Πώς είναι ο τονισμός? Φτάσαμε στην Κύπρο. Εφτάσαμε στην Κύπρο. Εφτάσαμε στην Κύπρο. Με νύ? Ό,τι θέλεις. Και βάλε εσύ. Συγγνώμη, τη βαλίτσα σου τη βλέπει? Όχι, ακούω όμως. Με το που ακούω μπαπ, εδώ θα γυρίσω να δω αν κατέβει και κάποια καινούρια. Πάει, τι χάσα. Πιστεύεις ότι θα φάμε, πώς θα πάμε? Σουβλάκια με ταχίνι. Και σουβλάκια και πίτα. Και η κυπριακή πίτα. Πιστεύεις ότι θα το φάμε αυτό? Έτσι όπως το πάμε δεν θα φάμε τίποτα. Μην έμπαινες βαλίτσα. Να τρώγαμε. Ναι, αυτό, έτσι όπως το πάμε δεν θα φάμε τίποτα. Φτάσαμε στην Κύπρο. Ειρήνη, έχεις να δηλώσεις κάτι για τη βαλίτσα μου? Μας έχεις πρίξει με τη βαλίτσα σου από το πρωί, την ψάχνουμε στη βαλίτσα. Ωραιότατη, αλλά πολύ κούραση. Όταν αύριο θα μου ζητάς το σωστό το ρούχο και θα σου βγάλω από τη βαλίτσα το σωστό το ρούχο, μην πεις τι καλά που την πήρες. Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες για ένα βράδυ όπου και να πάνε με βαλίτσα πάνε. Αυτό είναι σίγουρο. Μπράβο. Αυτό είναι σίγουρο. Και τώρα τα καλά νέα της ημέρας. Φτάνουμε στην Κύπρο. Και μου λέει ο Νάσος, του λέω πεινάω. Και μου λέει τι να φτάσει, να φας τώρα, 11.30 ώρα, 12 έχουν κλείσει όλα εδώ πέρα. Του λέω τι λες, πεινάω. Και είναι και τσικνοπέμπτη, ένα σουβλάκι, κάτι να παραγγείλω. Μου λέει νομίζω ότι θα βγούμε. Ερχόμαστε στο δωμάτιό μου, εδώ που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εκεί που στρίβουμε σε ένα δρομάκι, τι βλέπω απέναντι? McDonald's έξω από το σπίτι μου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που εδώ πίσω έχει McDonald's. Θα φάω και σήμερα, θα τα καταφέρω. Και μόλις φάω θα σας εξηγήσω και τι έχω έρθει να κάνω εδώ, μιας που έχω άπλετο χρόνο εδώ πέρα μόνη μου. Και τώρα αφού συνήλθα λίγο, έφαγα, ήπια την κοκακολίτσα μου και είμαι ξανά άνθρωπος. Ήρθε η ώρα νομίζω να σας δείξω για ποιο λόγο έχω έρθει για κάποιες ώρες στην Κύπρο, γιατί αύριο Παρασκευή Φεύγω, επιστρέφω το απόγευμα και τώρα θα σας δείξω γιατί ήρθα. Η Μαρία, η Ανδριάννα, η Φελξία Βαλέρια, ο Κυριάκος, η Σουζάνα, η Πάολα, ο Άθος, η Ζωή, ο Αλμπέρτο, ο Βαγγέλης, ο Αντώνης, η Κάλια, η Μαρία, η Κρυσταλία, η Τόνια, η Κατερίνα, η Εμμανουέλα, η Νάση και ο Θανάσης. DOT. Από το Μάρτιο, τα Σαββατοκύριακα στο Mega One. Έχουν μεγάλη παρέα. DOT. Από το Σάββατο 4 Μαρτίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα στο Mega One. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που έχω έρθει στην Κύπρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα ξεκινήσουμε μια καινούρια εκπομπή, η οποία θα λέγεται DOT. Θα παίζεται μόνο στην Κύπρο, στο Mega One, στο κανάλι Mega One. Όσοι είστε από Κύπρο το ξέρετε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα. Αυτή είναι η πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Αύριο θα κάνω κάποια γυρίσματα τα οποία εσείς θα τα δείτε σταδιακά, γιατί δεν μπορώ να έρχομαι συνέχεια εδώ για να γυρνάω τα βιντεάκια μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κάνω αυτό, γιατί είναι ένα project που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πούμε πολλά πράγματα για beauty, θα πούμε πολλά beauty tips, μυστικά, μακιγιάζ, όλα αυτά που δείχνουμε και εδώ θα τα δείχνουμε και σε ένα παρόμοιο youtube-istικό concept στην κυπριακή τηλεόραση. Από όσο έχω δει, βράδυ βέβαια, αλλά από όσο έχω δει μου αρέσει πάρα πολύ η Κύπρος. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα εσείς που είστε από Κύπρο. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να σας έβλεπα. Όμως υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα έρθω θα έχω κανονίσει να έχω και μία μέρα να σας πω να βρεθούμε κάπου. Αν θέλετε, γράψτε μου από κάτω ποιες θέλετε, ποιες είστε από Κύπρο και αν θα θέλατε να βρεθούμε εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, θα έρχομαι συχνά, γιατί όλα τα βιντεό μου γυρίζονται εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί είναι και μία ανανέωση. Αλλάζουμε λίγο παραστάσεις. Εντάξει, μπορεί λίγο να ταλαιπωρήθηκα με το να έρθω για πόσο, ούτε 24 ώρες, κανένα 12ωρο πιστεύω, αλλά είμαι πολύ πολύ χαρούμενη και πολύ ενθουσιασμένη. Και αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που ήρθα στην Κύπρο και το μαθαίνετε πρώτοι, το κράταγα μυστικό για να το μάθετε σε αυτό το vlog. Τώρα θέλετε να σας δείξω λίγο το δωμάτιό μου, το σπίτι μου βασικά, είναι σαν σπιτάκι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχει μια ωραία κουζίνα που είναι όλα χάλια γιατί έτρωγα, δεν μπορούσα να περιμένω να συμμαζέψω. Εδώ έχει ωραίο δωμάτιο, κρεβάτι, ωραίο κρεβάτι, μπάνιο. Δεν με χάλασε, καθόλου δεν με χάλασε. Τώρα θα κάτσω λίγο να γράψω, να κάνω κάποια πράγματα για το issue magazine για αύριο, Παρασκευή. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω νωρίς να κάνω τα γυρίσματά μου, να χτενιστώ, να μαγειρευτώ, να προετοιμαστώ. Σας έχω ετοιμάσει τα πρώτα 5 θέματα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσουν. Κάποια τα έχουμε ψηλοδείξει και εδώ. Και ελπίζω να βρω τρόπο να μπορώ να βάζω αυτά τα βιντεάκια, αυτά τα γυρίσματα που θα κάνουμε στο Facebook μου ή κάπου να τα βλέπετε και εσείς που δεν μένετε Κύπρο και δεν μπορείτε να δείτε Mega One. Πάω να τελειώσω τις δουλειές μου, μπας και κοιμηθώ λιγάκι, γιατί αύριο 7 η ώρα πρέπει να σηκωθώ. Ξύπνησα, τα κατάφερα, σηκώθηκα, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα, ήλιο. Βάλω όμως τα γυαλιά για δύο λόγους. Αφενός γιατί τυφλώνομαι και αφετέρου γιατί πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του vlog, γιατί αν σας αρέσουν τα γυαλιά μου, σας έχω έκπληξη. Είπα να το πω και αυτό, μιας που τα έβαλα τώρα. Πάω να συνεχίσω, να φάω κάτι μέχρι να έρθουν να με πάρουνε και θα είμαι με τα γυαλιά σε όλο το vlog. Όχι. Αλλά δείτε τα καλά. Ελπίζω να σας αρέσουν. Δείτε εδώ ένα μαλλί που μου έκανε ο Κωνσταντίνος. Μέσα σε 20 λεπτά έγινε όλο αυτό. Λούστικα αυτό, είναι τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το λένε το κομμωτήριο να έρθουν τα κορίτσια μου εδώ? Κάνγκας hairstylist. Λοιπόν, θα σας γράψω από κάτω και που είναι το πιο ωραίο μαλλί. Θα έρχομαι στην Κύπρο να χτενίζω. Οκ, περίμενε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Εγώ είμαι έτοιμη. Τι γίνεται? Έτοιμη. Έτοιμη εδώ. Πώς λέγεται το κατάστημα? Debenhams. Debenhams Mall of Cyprus. Σήμερα τι θα κάνουμε? Σήμερα θα κάνουμε τουλάχιστον 5 θέματα, ελπίζω. Λες να τα προλάβουμε? Ναι. Θα ξεκινήσω με τη σωστή βάση, γι' αυτό και είμαι άβαφη. Κανείς δεν μας δίνει σημασία. Η Κρυσταλλία θα με βοηθήσει και με τα πλάνα. Θα τραβήξω τα από πίσω, τα behind the scenes. Είμαι η Σουζάννα, βλέπετε DOT και σήμερα θα σας δείξω τα βασικά step για να έχουμε την τέλεια επιθερμίδα και την τέλεια βάση. Τελειώσαμε το πρώτο γύρισμα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο που θα κάνουμε θα είναι φρύδια, μετά λάμψεις, μετά κόκκινο κραγιόν και μετά ένα μακιγιάζ τρίκ για κατάι χωρίς eyeliner. Αυτά στην Κύπρο θα τα δείτε σύντομα και οι υπόλοιποι θα τα δείτε σε διαδικτυακά. Θα σας τα βάνω όλα. Θέλουμε να φάμε κάπως, εδώ πάνω έχει εστιατόριο. Να θα φάω κοτόπουλο που είναι με πατάτες, σαλατούλα, μια χαρά. Νομίζω μου έχουν μείνει άλλα δύο βιντεάκια και μετά αναχωρώ. Πάω πάλι Αθήνα, έχω πεθάνει της πείνας. Αλλά διασκεδάζουμε, κοπελιά. Κοπελιά, όλα καλά. Έχω φτάσει στο αεροδρόμιο της Κύπρου. Πάω να μπω στο πουλμανάκι να φύγω. Μόλις έφτασα, μόλις επέστρεψα στην Αθήνα. Εντάξει, το ταξίδι ήταν λίγο ταλαιπωρία. Δεν μπορούσα να σας πάρω και πολλά πλάνα γιατί έτρεχα για να μην αργήσω. Τελικά αργήσε το αεροπλάνο, είχε καθυστέρηση. Η ώρα είναι 10 και έφτασα αεροδρόμιο. Πέρασα όμως τέλεια. Νομίζω ότι θα ξαναπάω στην Κύπρο και ας είναι και για μια μέρα. Ήταν συγκλονιστικά, δεν είδα πολύ Κύπρο, αλλά κάναμε πάρα πολύ ωραία γυρίσματα. Συγκλονιστικά βιντεάκια που είμαι σίγουρη ότι σε εσάς εδώ θα σας αρέσουν, γιατί μοιάζουν πολύ στη λογική που κάνουμε και εμείς εδώ. Αύριο φεύγω για Αράχοβα και το press trip της Intermed. Οπότε, Σουζανάκη, δεν θα κοιμηθείς. Πάω να φτιάξω βαλίτσα και να προετοιμαστώ για να σηκωθώ αύριο το πρωί να φύγω. Και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας. Μαζί συνοδηγός. Πάμε Αράχοβα για το press event της Intermed, το οποίο γίνεται στην Αράχοβα. Το οποίο Αράχοβα αγαπώ πάρα πολύ. 6 ώρα το απόγευμα γίνεται η παρουσίαση των προϊόντων. Εμείς είναι 3 η ώρα και είμαστε στο αυτοκίνητο. Θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε στην ώρα. Ναι. Όπως βλέπετε είμαι χωρίς κέντ, χωρίς τίποτα, γιατί θα μας άγει πολύ λίγο. Αλλά το πήγαμε την πόλη. Πήγαμε την πόλη, ναι. Κάναμε αυτά που έπρεπε, σαν σκυλομάνα. Έκανε τα δικά. Κοιτάξτε, ήταν πολύ ωραία. Έχει τέλειο καιρό. Έχει τέλειο καιρό, πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και επειδή έχει τέλειο καιρό έχουμε βάλει αυτά τα γυαλιά που σας έδειξα και πριν. Στην αρχή, στην Κύπρο, σας είπα, σας υποσχέθηκα, κάνω δώρο. Φοράμε και οι δύο αυτά τα γυαλιά, το We Are Eyes. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και 5 θα κερδίσετε ένα ζευγάρι από τα γυαλιά. Εγώ δειγμάτισα το γυαλί γιατί εγώ παρακαλώ πολύ. Ωραία. Και προσοχή, προσοχή, θα σας δώσω τώρα τα infos. Στη μέση του βίντεο θα σας δώσω τα infos για το πώς θα τα κερδίσετε. Θα πρέπει προφανώς να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, like, να αφήσετε κάτω το σχόλιο σας ότι θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για τα γυαλιά. Και σε μία εβδομάδα εγώ κάτω από το βίντεο θα γράψω τις 5 τυχερές που κερδίσετε τα γυαλιά που έραν. Ελπίζω να σας αρέσει, να μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πάρετε μέρος στην τέλεια. Είναι τέλεια, έχει κλείωτα δικά της. Και 5 τυχερές θα τα κερδίσουν γιατί η παιδιά ανήκει ο καιρός, χρειαζόμαστε γυαλάκια και δεν σας έκανα τώρα γυαλάκια. Μόνο καλή. Ωραία, συνεχίζουμε το ταξίδι μας με τα γυαλιά μας. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό, θα σας κοντοποιήσω στο τέλος του vlog. Πάμε να φτάσουμε Αράχοβα και τα λέμε από εκεί. Φτάσαμε. Πόσο γρήγορα κλειώ. Φτάσαμε καλά, πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε έρθει Monte Bianco Villas. Όσοι με παρακολουθείτε και στα social media, ξέρετε ότι εδώ είναι το αγαπημένο μου μέρος και στο Issue Magazine βεβαίως. Τι κάνετε? Γεια σου Τάσο. Γεια σου Ζάνα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Καλά, σούπερ. Εδώ ήρθαμε Monte Bianco Villas. Μετά από καιρό, τι κάνετε κορίτσια? Θα σας δείξω μετά και το δωμάτιό μου. Κάποια καρδούλα για του Αγίου Βαλεντίνου. Και... Ταραν! Αυτό είναι το σαλόνι. Τραπεζαρία. Το κουζινάκι μου. Είχε εδώ το μπάνιο. Και τώρα θα σας πάω στο καλύτερο τζακάρα, εννοείται. Και τώρα θα σας πάω στο καλύτερο σημείο, που είναι τα κρεβάτια. Εντάξει. Αυτό είναι το ένα δωμάτιο. Αυτό είναι το άλλο δωμάτιο. Τι ωραίο που είναι αυτό εδώ. Είναι σκαλιστό και γράφει το όνομα του ξενοδοχείου. Τέλεια. Και αυτό είναι το επάνω μπάνιο. Και αυτό είναι το κινητό μου που χτυπάει ασταμάτητα. Πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί μας περιμένουν και κάτω στην Αράχοβα. Έχω λίγο κουραστεί αυτές τις μέρες που πηγαίνω έρχομαι. Αλλά αν είναι να πηγαίνω έρχομαι για τόσο ωραία πράγματα, δεν κουράζομαι καθόλου. Είμαι ενθουσιασμένη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Πολύ ωραία, περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε να φάμε, θα πάμε να δούμε τα καινούργια προϊόντα της Intermed και όλα αυτά τα ωραία πράγματα εδώ στην Αράχοβα. Και την Κυριακή θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Δυστυχώς. Θα φύγουμε δυστυχώς. Μήπως να μείνουμε λίγο ακόμα. Λες. Μήπως να τα αφήσουμε όλα να μείνουμε. Λες. Εγώ στο έχω πει. Εγώ στο είπα. Σπίτι έχουμε, να. Εδώ. Σπιταρώνα. Σπιταρώνα έχουμε. Η κάθε μία το δωμάτιό της, μια χαρά. Δεν μας χάλασε. Καθόλου. Η αγαπημένη ώρα της ημέρας, πάμε για φαγητό. Τελείως παρουσίαση και της νύχτας, ναι, φυσικά. Εδώ εγώ είμαι προβολέα. Πάμε για φαγητό, τελείως παρουσίαση και εγώ έμαθα συγκλονιστικά πράγματα για την Intermed. Το ήξερα ότι τα 4 για το θηρεοειδή και το τρεμπόν παρασκευάζονται στην Ελλάδα και μετά στέλνουν έξω. Εγώ πάω τη σοκ με αυτά. Δεν το ήξερα. Ναι. Τρεμπόν, έχω πάρει το Λονδίνο τρεμπόν, ρε φίλε. Είναι ελληνικό προϊόν. Γενικά έχουμε συγκλονιστεί με τα προϊόντα. Πολύ, ειδικά με ένα μονόι, πώς το λένε. Αυτό το μαυριστικό θα σας το δείξω. Θα σας το δείξω όταν έρθει η ώρα του. Τι είδα δηλαδή. Κάτι μάσκες εγώ, είδα ματιών, συγκλονιστικές και αυτές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουμε μάθει. Εδώ μόνο εμείς μιλάμε μέσα στο πούλμαν. Μόνο. Ακουγόμαστε Dolby. Κάνουμε λίγο εντύπωση. Ναι. Γενικά. Και φασαρία. Θα περάσουμε λοιπόν. Να το κουκλανέψει. Να κρατάς τη γυνά. Και σκλάβω. Η Σόνια, θέλω να ξέρετε ότι έκανε καφεδικό μια πολλά χρόνια. Θυμάται πολλά πράγματα. Ναι. Και το έχει πρόβλημα. Χρύσα, τα χρυσάκι μου. Χρύσα. Ναι. Γυρνάμε. Γυρνάμε. Είμαστε στο πούλεμαν της επιστροφής. Πάγαμε. Πάρτι is over. Εντάξει, τα παρτιάνι μας σταμάτησαν λίγο νωρίς. Αλλά. Δηλαδή, δεν φαίνεται η ώρα στο vlog. Σωστά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι 5 η ώρα και ξαναχτίσαμε. 5 η ώρα το πρωί. Όχι, 12, 1, 2. Γιατί τους πρέπει να κοιμούνται, για να έχουν καλό δέρμα. Ναι. Λουτσάκι μου, δείτε εδώ μακιγιάζ, δείτε εδώ κραγιόν κόκκινο. Τι είναι άραγε αυτό το κραγιόν. Αυτό το κραγιόν είναι το Too Faced, το υγρό. Το χρώμα δεν το θυμάμαι, αλλά είναι το πιο καλό. Όχι, είναι από το ξενοδοχείο. Αγοράστε το κορίτσια. Αγοράστε το κορίτσια. 3 ώρες άφικτο και είχα φάει. Άφικτο κραγιόν και είχα φάει και είχα πιει. Έχεις φιλήσει? Όχι. Το τεστάραμε σήμερα, κάναμε crash test. Κάτσε ρε φίλα, αν δεν φίλησες δεν ξέρεις αν έχεις κάνει. Το μεγάλο τεστ είναι έτοιμο. Πρέπει να φτιάξετε κάποιον. Τι να κάνω βρε παιδιά, πού να το λεύρω. Θα αρπάξω κάποιος, θα Μάτισε άντρας. Τι είπατε, συγγνώμη ξανά μία, πείτε το. Αφήνει σημάδι σε άντρες. Αφήνει σημάδι, αυτό δεν ξέρει θα μας απαντήσει. Είστε ποσοστό, είναι πολλά τα κλίνηστα. Λοιπόν, φτάσαμε στο ξενοδοχείο των κοριτσόνε. Πάω και εγώ να κοιμηθώ κάποια στιγμή. Πείτε ένα γεια. Μόλις γύρισα στο δωμάτιο και είμαι πολύ χαρούμενη που μας έχουν βάλει τα Knofix στο press kit. Θυμάστε, σας τα είχα δείξει αυτά τα μαντιλάκια που είναι για την ακμή, είναι συγκλονιστικά και μου είχαν τελειώσει. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μας τα είχαν βάλει στο κουτάκι, γιατί τα λατρεύω. Σας τα είχα δείξει και στα αγαπημένα του 2016. Και αυτή είναι εδώ τη μάσκα για τα μάτια, την οποία θα τη δοκιμάσω σήμερα, παρότι είναι αργά και αύριο ξυπνάω 7 η ώρα το πρωί. Αλλά θα τη δοκιμάσω και θα σας έχω σύντομα νέα. Κάποιο πλάνο επιστροφής δεν έχει πάρθει. Έτσι, νομίζω είναι η ώρα. Επιστρέφουμε. Τους υποσχέθηκα ότι θα ξυπνήσω στις 7 για να φύγουμε στις 8. Αλλά φυσικά δεν ξύπνησε, παιδιά. Όχι, γιατί έκλεισε το κινητό μου. Μισή ώρα αργήσαμε. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ, Ζόνια. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν λοιπόν το vlog της Τετάρτης. Ελπίζω να σας άρεσαν τα νέα μου. Εγώ είμαι πολύ πολύ ενθουσιασμένη. Μην ξεχάσετε το διαγωνισμό με τα γυαλιά We Are Eyes. Οι 5 νικήτριες θα ανακοινωθούν σε μια εβδομάδα κάτω από το βίντεο. Καλή επιτυχία λοιπόν, οι όροι είναι απλοί. Subscribe ή αλλιώς εγγραφή. Να κάνετε like και αφήστε το σχολείο σας. Και βεβαίως αυτά να κάνετε αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Σας φιλώ!